Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα εδώ θα εγκαινιάσω ένα νέο session του καναλιού, το οποίο θα το ονομάσω Παραλαβές. Δηλαδή, θα ανεβάζω κομμάτια που αποκτώ, τα οποία θεωρώ πιο σημαντικά από ότι απέκτησα ένα τίτλο, ένα παιχνίδι, κάτι που βγήκε τώρα. Θα ανεβάζω για μένα κάποια πράγματα τα οποία θα είναι λίγο πιο ξεχωριστά. Βέβαια, το κάνω λίγο αργοπορημένα, γιατί από τον Μάιο που φτιάξω το κανάλι μου είχαν έρθει πολύ καλές ρετρο αγορές που θα μετράγανε να είχαν παρουσιαστεί έτσι. Απλά αυτό είναι καθαρά να δείξω και το feeling τώρα, το πόσο πορώνομαι που είναι συσκευασμένο έτσι, έχει έρθει δηλαδή από το εξωτερικό και είμαι έτοιμος να το ανοίξω και να μοιραστώ εδώ αυτή τη χαρά μαζί σας. Δεν είναι κάτι το πολύ άγριο ή το πολύ σπάνιο, για μένα όμως αυτό σημαίνει πολλά και θα κάνουμε έτσι μια γρήγορη ανάμνηση δείχνοντάς σας παράλληλα τι είναι αυτό που για μένα είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ. Εδώ τώρα έχουμε κάτι το οποίο είχαμε λύσει γενικά τα τελευταία χρόνια που ξεκίνησα να μαζεύω είτε τα αποθυμένα μου σε video games είτε αυτά που είχαν πεταχθεί. Οπότε τώρα με έπιασε τελευταία μια πόρωση λίγο να μαζέψω κουτιά που είχαν πεταχθεί από τη μάνα μου ή από μηχανήματα που είχα πάρει πιο μετά μεταχειρισμένα και δεν είχα κουτιά. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, όπως σας είπα. Θα δείτε γιατί. Γιατί. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, Mega Drive 1. Αρρωσταίνω. Λοιπόν, αυτό είναι το Mega Drive το 1, παιδιά. Για μένα είναι η πιο αγαπημένη μου κονσόλα, ρετρό πλέον, και επίσης είναι και για μένα το πιο όμορφο κουτί που υπήρξε ποτέ σε κονσόλα. Mega Drive 1 πρώτη φορά είδα το 1990, ήμουνα δευτέρα δημοτικού παιδί, μόλις είχε, η Sega είχε στην Ελλάδα το 89, από όσο έχω ψάξει, και είδα αυτό το μηχάνημα κάπου σε ένα σπίτι στο Ζωγράφο. Είχαμε πάει επίσκεψη με τη μάνα μου, με μια φίλη της και τις κόρες της, σε ένα άλλο σπίτι εκείνης της γυναίκας, μιας φίλης της, και το παιδί, που δεν το ήξερα εννοείται, το βλέπα πρώτη φορά, είχε αυτό το πράγμα στο δωμάτιο και έχω πάει τώρα εγώ και έχω μείνει παγωτό. Δεν ήξερα καν τι ήταν αυτό. Απλά είχα διαβάσει μόνο τη λέξη Sega Mega Drive. Δεν ήξερα μέχρι τότε τι ήταν η Sega και τι το Mega Drive. Θυμάμαι να έχει στο γραφείο του το κουτί έτσι. Προφανώς το είχε πάρει μάλλον πολύ πρόσφατα. Αυτή εδώ η φιγούρα να μου κλείνει σχεδόν το μάτι και να νομίζω ότι... Τι είναι αυτό ρε φίλε. Γιατί εγώ μέχρι τότε, παιδιά, δεν είχα ακόμα ούτε το Game Boy που μου είχε έρθει νωρίτερα, ούτε είχε έρθει Nintendo στην Ελλάδα. Η μόνη μου επαφή τότε ήταν με έναν Amstrad 128K που είχε ένας θειός μου. Και έπαιζα εκεί, στο πράσινο μαύρο monitor, κάποια παιχνίδια τύπου Batman, Harrier, Barbarians και διάφορα άλλα μπορεί κάποιοι μεγάλοι να θυμάστε. Οπότε όταν το είδα αυτό, είχα πάθει σοκ. Το κουτί γενικά τώρα το συγκεκριμένο είναι σε ψιλοκαλή κατάσταση, εντάξει δεν είναι και κάτι σύγχρονο, είναι 30 χρονών κουτί παιδιά, ο Sonic εδώ, βλέπουμε εδώ στα πλάγια, αυτή είναι η έκδοση με τα δύο χειριστήρια που είχε μέσα και το Sonic. Βέβαια εμένα δεν έχει το Sonic μέσα, αυτό το bundle που πήρα. Είναι ουσιαστικά η κονσόλα, πάλι και εδώ βλέπουμε τα ίδια με το Sonic εδώ και πίσω κάποια άλλα ωραία πραγματάκια. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια τότε που είχαν βγει, έτσι.
Τα bundles αυτά, τα πρώτα του Mega Drive 1 ήταν, από όσο γνωρίζω, με Altered Beast, με Sonic ή χωρίς. Χωρίς κανένα παιχνίδι. Και σε κάποιες χώρες είχαν βγει κάποιες παραλλαγές με τις κλασικές κασέτες που είχαν μέσα πολλά παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε Mega Drive. Is the ultimate computer game console fully utilizing for the first time the awesome power of the latest 60-bit technology. The Sega Mega Drive reproduces the graphic quality of special design arcade machines costing many times as much. Mega Sound. The Sega Mega Drive even has real stereo sound making the greatest games even greater. Εντάξει, τι να πούμε. Γκατζετάκι Master System Converter για να παίζει του Master System. Arcade Power Stick που το έχω ήδη παρουσιάσει στο κανάλι. Αυτό θα το δείξω σύντομα. Θα το κάνω review το Master System Converter. Από κάτω, εντάξει, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Και τώρα, να το ανοίξουμε. Θα σας πω ένα τυψάκι που είχα δει εγώ. Βέβαια και άλλοι μεγάλοι συλλέκτες θα το γνωρίζουν σίγουρα αυτό. Εγώ είχα παρατηρήσει δύο εκδόσεις. Μία με χάρτινα inserts και μία με πλαστικά inserts. Εγώ για κάποιο λόγο θεωρώ ότι αυτή με τα πλαστικά inserts είναι λίγο πιο σπάνια. Οπότε θεώρησα να πάρω αυτή. Λοιπόν, εντάξει, εδώ έχει εννοείται και αυτό. Αυτό δεν υπάρχει πολύ συνήθως στα κουτάτα. Πολλοί δηλαδή που τα βρίσκουν δεν το έχουν μέσα. Εντάξει, τώρα έχω πάθει τα σοκάκια μου εγώ, δηλαδή δεν ξέρω πώς παίζει τώρα η φάση με το βίντεο, αλλά εδώ έχω πάθει το σοκ μου. Και κοιτάξτε εδώ παιδιά, είναι όλα όπως τότε. Είναι ένα πραγματικό unboxing εποχής δηλαδή. Η κονσόλα με τα original τα πραγματάκια της. Το βιβλιαράκι της. Εντάξει, αυτό είναι λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά δεν με νοιάζει γιατί το έχω και άλλες φορές. Και τα controller pads. Φοβερά τα controller pads εκείνης εποχής. Το γνήσιο το RF, η σύνδεση. Και μέχρι ακόμα ο τύπος έχει και το adapter. Έψαχνα πολύ καιρό να βρω ένα τίμιο σε κατάσταση εξωτερικά κουτί και με πλαστικά inserts και με ζελατίνες και ένα όλα κομπλέ και βιβλιαράκι και το βρήκα και είμαι πολύ χαρούμενος και ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί σας. Το Mega Drive το 1 το έχω περίπου, αυτό θα είναι το τέταρτο κομμάτι που έχω. Είναι η ίδια η σειρά τα τρία που έχω και έχω και το γαλλικό, το πιο σπάνιο, το πιο καλό, το πιο ακριβό Mega Drive 1 και έχω και άλλα 4 Mega Drive 2. Τρία κανονικά ευρωπαϊκά και ένα ασιατικό. Δηλαδή συνολικά έχω 8 Mega Drive. Είναι η πιο αγαπημένη μου κονσόλα και κάποια στιγμή θέλω να σας τα δείξω όλα μαζεμένα. Εδώ βλέπουμε έξω ότι είχε bundle μέσα το hockey της Electronic Arts και το John Madden στο American Football. Απλά εντάξει, αυτό το band δεν υπήρχανε. Πολύ τίμιο κουτί, μεγάλη ανάμνηση, μεγάλη αγάπη για μένα, μεγάλο αποθυμένο, δεν μου το πήραν ποτέ οι γονείς μου τότε. Πήρα πολύ αργότερα το 95 το Mega Drive 2. Οπότε αυτό σαν μηχάνημα που τότε το έλεγα χαριτολογώντας εγώ μικρός το τιμόνι, γιατί νόμιζα όταν το είχα από το 2 ότι αυτό μπορεί κάτι να κάνει. Δεν ήξερα ακριβώς όταν το πρώτο είδα, παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα. Το τιμόνι λοιπόν για μένα ήρθε κουτάτο εν έτη 2019. Δεν του είχα δώσει τη σημασία που έπρεπε τόσα χρόνια. Αλλά κάνει αργά παρά ποτέ. Sega, μόνο Sega. Στα ρετρό για μένα. Μεγάλη αγάπη. Αυτό ήτανε. Πιστεύω να σας άρεσε και σύντομα με άλλα τεμάχια καλά που θα μου έρχονται έτσι θα χαίρομαι να τα μοιραστώ μαζί σας. Καλή συνέχεια και μιλάμε. Sega, ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έλα και εσύ στο μαγικό κόσμο της υψηλής τεχνολογίας Sega. Sega Mega Drive, με στροφονικό ήχο 10 καναλιών. Τα εκπληκτικότερα έγχρωμα τρισδιάστατα γραφικά. Εκατοντάδες δυναμικές περιπέτειες σε μια τεράστια ποικιλία μόνο στα video games Sega. Sega Mega Drive, ο κυρίαρχος στα video games. Ζητήστε τη χρυσή εγγύηση. Ha ha ha!
Εδώ είναι τα Sega. Τα τελειότερα video games στον κόσμο με εκατοντάδες παιχνίδια. Mega Drive, στερεοφωνική κονσόλα στα 16-bit. Σε όλα τα καταστήματα παιχνιδιών και computers. Sega, ο καλύτερος νίκησε. 16-bit arcade graphics. Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo don't. Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? What if you don't have blast processing? Sega! Genesis does! 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does! 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does! Genesis does! Genesis does! Genesis does! Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo don't. Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st. Dave Whitney wanted the Wii arcade games at home, so he got them. Mike Rogers wanted them too. But he got a Genesis system by Sega. Why? Check it out. Arcade screen left, Genesis screen right. If they look the same, you've answered correctly. Besides, Genesis has real-life action in sports games, flying games, and adventure games. The hottest library going. So if you want real arcade action, there's only two ways to get it. Dave, we got your golden axe. Or get Genesis by Sega. We bring the arcade experience home.